Πω πω τι ωραίο πλάνο αυτό με το βέρτι έτσι να φαίνεται ανάμεσα στο αεροπλάνο. Τρόμαξα. Δεν κάνω λάθος. Τρόμαξα. Σας έχω πει, παιδιά, θα ξεκινάτε με τον Join the Club και μόνο. Τέλος πάντων, μην ξαναγίνει αυτό, σας παρακαλώ πολύ. Παρέα φυσικά με τα Sprinter Stores, παρέα βεβαίως με τον Νίκο Βέρτι και τα καινούργια του τραγούδια 2 και κάτι ψηλά, 2 και 2 μήνες από ό,τι μου είπες πριν. 2 και 2 μήνες, καλά, 2 χρόνια και 2 μήνες. 2 χρόνια και 2 μήνες. Ναι, 2 και 2 αυτό εννοώ. Λοιπόν, από την προηγούμενη δισκογραφική δουλειά, μιλούσαμε για τις εμφανίσεις. Με ποιους συνεργάζεσαι? Στο μαγαζί. On stage, ναι, στο μαγαζί. Γιατί συνήθως έχεις κάποια παιδιά μαζί σου. Ναι, ναι, βέβαια. Είναι η Χριστίνα Ισάλτη, είναι ο Στέφανος ο Δημοσθένος, ο Παναγιώτης ο Ραφαηλίδης. Ωραία, μια χαρά. Ναι, είναι η Ελευθερία Ελευθερίου που ήταν στο X-Factor πέρσι, το περσινό. Που είναι πραγματικά καταπληκτική. Και πολλά άλλα παιδιά, τώρα ξέρεις, θα... Οκ, okay, εντάξει. Ναι. Έχεις αυτό που λέμε φρέσκο αίμα γενικώς. Ναι, ναι. Okay. Και, α, δεν έχουμε πει το όνομα του μαγαζιού, έτσι. Δεν έχουμε πει δηλαδή στην ουσία που είσαι. Το μαγαζί λέγεται Φαντασία, είναι το πρώην Show Center. Το πρώην Show Center είναι, είναι στην παραλία, στην Παραλιακή, στην Ποσειδόνος, στο Ελληνικό, νούμερο 5 αν δεν κάνω λάθος. Είναι ένα μαγαζί που είναι πολλά χρόνια. Αλλά... Αυτό το μαγαζί λειτουργούσε τα προηγούμενα χρόνια. Λειτουργούσε με διαφορετικές ονομασίες. Κάθε χρόνο άλλαζε όνομα και ξέρεις. Ήταν λίγο, ξέρεις. Δεν είχε γίνει κάποια ανακαίνιση και είχε μείνει νομίζω 20 χρόνια στο ίδιο ύφος που ήταν. Το όνομα έφυγε, Φαντασία δηλαδή. Έχει σχέση με την παλιά Φαντασία ή καμία σχέση? Γιατί υπήρχε Φαντασία παλιότερα από την άλλη πλευρά. Υπήρχε Φαντασία, όχι. Το ήθελε ο επιχειρηματίας αυτό. Δεν έχει σχέση όμως, δεν είναι ο ίδιος επιχειρηματίας που είχε το Φαντασία παλιά. Όχι. Καμία σχέση, απλά όχι, το γούσταρε. Απλά του άρεσε. Ξέρεις, ο επιχειρηματίας που έχει το μαγαζί δεν έχει ασχοληθεί με τα μπουζούκια. Είναι πρώτη φορά που ασχολείται. Α, ναι. Μάλιστα, ναι. Okay. Το γνωρίζεις το Βλάση, οπότε... Α, μάλιστα, okay, κατάλαβα. Οπότε, ναι, του άρεσε, του είχε μείνει στο μυαλό αυτό το όνομα και ήθελα να το... Ναι, είναι θρελικό όνομα του Φαντασία, γι' αυτό το λέω, στο ρωτάω. Είναι, δηλαδή, έχει συνδυαστεί, είναι τα παλιά ονόματα, δηλαδή, των... Όταν το πρωτοάκουσα, όταν μου το είπαν, ας πούμε, ξέρεις, είπα Φαντασία και μετά σκέφτηκα αυτό που λες ακριβώς, ότι είναι θρελικό όνομα. Ναι, είναι θρελικό, και... θρελικό για τα νυχτερινή, να το πούμε έτσι, διασκέδαση. Ναι. Πόσες μέρες είστε εκεί, μάλλον πόσες νύχτες? Δουλεύουμε Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή. Α, έχεις βάλει Κυριακή, ωραία. Ναι, ναι, Κυριακή είναι, για μένα είναι η αγαπημένη μου μέρα. Στάνταρ μέρα σου, την είχες και πέρυσι στο κέντρο Αθηνών. Πάντα και στο κέντρο Αθηνών. Έτσι κατάφερα και ήρθα και σε είδα. Κυριακή, γιατί μπράβο, λόγω του Σαββατοκύριακου στο μέσα στην καλή χαρά. Και τώρα θα καταφέρεις να έρθεις να με δεις. Και τώρα θα καταφέρω αφού σε Κυριακή. Αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Γιατί λόγω εκτός του... από, το πω και στον ένα, εκτός από 12 Ιουνίου, την Κυριακή 12 Ιουνίου που είναι Κυριακή που γίνομαι κουμπάρος πρώτη φορά στη ζωή μου. Αλήθεια. Και είναι τάμα αυτό εδώ και 1,5 χρόνο και πρέπει να πάω στην Κρήτη να παντρέψω ένα ζευγάρι. Για πες μου γι' αυτό πραγματικά. Τι είναι στάμα, για να καταλάβω. Δεν με πειράζει να σου το πω αυτό. Είναι ένα παλικάρι, ας πούμε, που έχει περάσει κάποια πράγματα στη ζωή του και μου έχει κάνει πολύ τρομερή εντύπωση. Α, δεν τον ήξερες δηλαδή? Όχι, το γνώρισα στο μαγαζί. Okay. Ανέβηκε μια μέρα, για να σου δώσω καταλάβεις, ανέβηκε μια μέρα στη λίστα πάνω, πριν από 2-3 χρόνια και χόρεψε ζεμπικιά πάνω στο καροτσάκι. Πλάκα μου κάνεις. Και ανατρίχιασα εκείνη τη μέρα, μου ζήτησε να το παντρέψω. Δεν έχω παντρέψει ποτέ, γιατί έλεγα πάντα από μικρός μου ότι θέλω να παντρέψω πρώτα έναν κολλητό μου φίλο. Το οποίο παλικάρι είναι τόσο δυνατό και η ζωή του άφερε έτσι τόσο παράξενα όλα αυτά τα πράγματα και μου δίνει πολύ μεγάλη δύναμη ο Παναγιώτης να είναι καλά. Και Κυριακή 12 Ιουνίου τον παντρεύω. Μπράβο σου, μπράβο σου. Μπράβο σου. Εγώ έτσι όπως το έπρεπε να είναι κάποιο κολλητό σου, γιατί υπάρχει φαν και χαβαλέ, γι' αυτό γέλασα. Υπάρχει πολλέ χαβαλέ, πίστεψε με. Δεν έχει γνωρίσει τέτοιο άνθρωπο. Μπράβο σου που το κάνει. Μπράβο. Ναι. Ωραία. 12 του μήνα. Θα την άλλη εβδομάδα δηλαδή στην ουσία. Και πήγα να σου κάνω πλάκα ότι σαφώ και δεν μπορούμε 12 του μήνα να έρθουμε, γιατί είναι παραμονέ των βραβείων. Πού θα τρέχουμε τώρα, θα έχουμε πρόβε. Αν είναι δυνατόν. Ναι. Θα έχουμε τα δικά μα τα τρεξίματα. Νικό, πε μου σε παρακαλώ πολύ, θεωρεί τον εαυτό σου άγιο ή αμαρτωλό? Επειδή έχουμε την εξομολόγηση σε λίγο. Έρχεται σε λίγο η εξομολόγηση. Και ευτύχησε που έρχονται κάθονται εκεί στι φλόγε και βγάζουμε συμπέρασμα τη μηγορία. Αν είναι άγιοι ή αμαρτωλοί, αν είναι saints ή sinners. Κοίταξε, εσύ θα με βγάλει σίγουρα αμαρτωλό. Δεν είναι αυτή η παιδιά, σα παρακαλώ, υπερασπιστείτε με. Δεν είναι αυτή η πρόθεσή μου. Βγάζω του ανθρώπου αμαρτωλού στην εκπομπή. Εγώ νομίζω ότι πιο πολύ άγιοι δεν βγαίνουν. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων. Ναι, καλά. Όποιο γνωρίζει πρώτη φορά, το βγάζει άγιο για να τον καλοπιάσει να ξανάρθει. Εμένα, αφού ξέρει ότι αυτό σε κάνα δύο χρόνια πάλι, δεν βγάζει αμαρτωλό. Άμα σε βγάλω άγιο, θα δει πιο γρήγορα, πιο σύντομα, με το ίδιο CD. Άμα είναι έτσι, να το κάνουμε deal. Να το κάνουμε deal. Λοιπόν, πώς ωραίος τον εαυτό σου, είσαι άγιος ή αμαρτωλός, έτσι? Είμαι σίγουρα αμαρτωλός άγιος. Άμα είσαι κάτι και από τα δύο, δηλαδή. Όχι. Αμαρτωλός. Αμαρτωλός, λες τον εαυτό σου. Οκ, ότι είμαι. Για να δούμε. Άλλωστε, ο αναμάρτητος πρώτο στο λίτο θα βάλετε. Σωστό, πολύ σωστό. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μια ανάσα και μόλις επιστρέψουμε, ξέρετε καλά πού θα μας βρείτε.